να βραβεύσουμε, τιμήσουμε τρεις ανθρώπους που έχουν συνδέσει την ιστορία του Χαλκεδονικού σε ένα κομμάτι από τα 93 της χρόνια, με τον Κώστα τον Παυλάκη, τον σειρά ετών πρόεδρο, αλλά από ό,τι ανακαλύψαμε βλέποντας τα αρχεία του Συλλόγου ή και διευθυντές και Γρασόπουλο, τον πιο πιστό φίλαθλο της ομάδας για πάνω από 50 χρόνια, που μας έκανε την τιμή να έρθει απόψε, και τον Σταύρο τον Παλωδήμα που τον περιμένουμε, που ήταν από τους πρωτεργάτες στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Τα όλα να αρχίσουν να διακρίνονται. Δεν μας ενδιαφέρει όμως τόσο οι επιτυχίες στο αγωνιστικό τομέα, όσο το να παράγεται αθλητικό έργο και να τηρείται το fair play. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε από το Γενάρη σεμινάρια fair play και για τους γονείς και για τους αθλητές. Και όποιοι δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν, δυστυχώς δεν θα είναι μέλη του συλλόγου. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί πρέπει να περνάμε και κάποια άλλα μηνύματα. Μαθήματα ελληνικών σε πολλά παιδάκια που προέρχονται από άλλες χώρες, προκειμένου να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, στα γραφεία του συλλόγου. Προσπαθεί ο σύλλογος λοιπόν να παρέμβει και στην κοινωνία μέσα, όσο μπορεί, προκειμένου αυτή η ομάδα να πάρει τη θέση που της αξίζει και στην τοπική κοινωνία. Χάρη στη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής, φέτος το γήπεδο το 5x5 του Παυλάκης ανήκει ολοκληρωτικά στο Χαλκιδονικό και αξιοποιείται από τις ακαδημίες, από τους υπαλλήλους του Δήμου και από τους παλέμαχους και από την ομάδα ράγκμπι. Και από την ομάδα ράγκμπι, σωστά. Επίσης, με χαρά μάθαμε ότι πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακατασκευάσει και να κάνει γήπεδο 5x5 στο Πάντο Κουκλάκι, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των ακαδημιών. Και ο στόχος φυσικά που έχουμε, ο μακροπρόθεσμος, και δεν θα σταματήσει όσο ζούμε, είναι να αποκτήσει επιτέλους ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, μοναδικός δήμος της Ελλάδας που δεν έχει ποδοσφαιρικό γήπεδο, κάτω από την Εθνική Οδό. Και να ανήκει φυσικά από κοινού στον Άταλο και στο Χαλκιδονικό ή πιο οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό σωματείο δημιουργηθεί. Αλλά ήδη νομίζω ότι είναι δύο αρκετά, πλην τη ΣΑΚ που θα έχει το δικό της χώρο εδώ δίπλα σε λίγο καιρό. Επομένως, αυτή είναι η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη στόχη του Συλλόγου. Θέλω να καλέσω εδώ στο βήμα τον Δήμαρχο, τον κύριο Άρη Βασιλόπουλο, για να βραβεύσει τον πιο πιστό φίλαθλο της ομάδας, τον κύριο Θέμη Δοξόπουλο, που επί 50 χρόνια είναι στο πλευρό της ομάδας. Το πάρα πολλά το συμβούλιο με τίμησε ύστερα από πόσα χρόνια να ζήσουν τα παιδάκια που παίζουν στην ομάδα και κάτι άλλο στην κατηγορία. Καλή επιτυχία να έχουν την Κυριακή. Με αγάπη, ο Θέμης. Σπύρος ο Μιχαλάς, έλα Κώστα μου. Και είναι και εδώ και ο Μπάμπης ο Διακόπουλος, που ήταν ο αρχηγός εκείνης της ομάδας εκείνη δεκαετία και ο καλύτερος παίκτης σας σεντερφόρ. Παρακαλώ λοιπόν τον Μπάμπη τον Διακόπουλο σαν αρχηγό της τότε ομάδας να έρθει για να βραβεύσει τον Κώστα Παυλάκη, που να ξέρετε πάρα πολλά χρόνια έχει να έρθει στην Καλκιδόνα και ήρθε σε αυτή τη βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σύντομο του Καλκιδονικού. Τουλάχιστον 40 χρόνια υπηρέτησα εγώ σαν ποδοσφαιριστής και σαν πρόεδρος και οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ και έχω καλή επιτυχία στην καινούργια.